Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε. Ήρθατε εδώ στο χαρούμενο σπίτι για μια έτσι ακόμη εκπομπή με ενότητες πιο συμβουλευτικές. Συμβουλευτικές από άποψη διατροφής, γιατί έχουμε μια εξαιρετική, όμορφη διατροφολόγο, την Κάλια Νικολάου. Επιτέλους ήρθε στην εκπομπή. Καλώς σε βρήκα, Χριστό μου. Το έχουμε πει, το έχουμε μιλήσει. Τώρα είσαι εδώ για να μας δώσεις τις συμβουλές σου και τα φόντα σου σε θέματα διατροφής. Ό,τι θέλετε, ευχαρίστω. Έχουν περάσει και γιορτές, τρώμε έτσι λίγο ασταμάτητα. Θέλω να μας πεις τα δικά σου. Πρώτη φορά έρχεσαι στο δικό μας σπίτι, έχεις πάει και στο ΡΙΚ και σε άλλες εκπομπές. Σε παρακολουθώ. Πώς θες να το ξεκινήσουμε? Θέλω να το αφήσω πάνω σου, γιατί λέω ότι δεν τους αφήνω να μιλάνε τους καλεσμένους. Εγώ τους αφήνω. Εντάξει, σίγουρα το κεφάλαιο διατροφή είναι πολύ μεγάλο και έτσι πολύ κόσμο τον απασχολεί και έχει αρκετές απορίες ή μπερδεύει κάποια πράγματα ή μη μάθεια πολλές φορές το ότι γνωρίζουμε μισά πράγματα. Είναι καλό έτσι να ξεκαθαρίζουμε και να λέμε ακρίβειες. Και γίνεται και ένα λάθος φρικτό, θα έλεγα, που μπαίνουμε στο ίντερνετ. Διαβάζουν πολλά πράγματα που μερικά είναι σωστά, τα περισσότερα είναι και ανακρίβειες. Προσπαθούν να κάνουν μια διατροφή που τη βρίσκουν εκεί πέρα, χωρίς να ξέρουν ότι σε κάποιον μπορεί να ταιριάζει, σε κάποιον να μην ταιριάζει. Αυτό είναι. Αυτό είναι ότι η διατροφή πρέπει να είναι εξατομικευμένη, γιατί το κάθε άτομο είναι διαφορετικό, έχει διαφορετικές ανάγκες. Επομένως, αυτό είναι που μετρά και χρειάζεται κάποιος ειδικός να σε κατατοπίσει και να σου πει τι ακριβώς είναι που χρειάζεσαι με βάση τις ατομικές σου ανάγκες. Συχνά πυκνά κάνουμε ένα λάθος. Προσέχουμε για 2-3 εβδομάδες, χάνουμε 1-2 κιλά και μετά ό,τι χάσουμε το βάζουμε και με το παραπάνω. Ίσως, Χρήστο μου, είναι γιατί δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο ή γιατί δεν έχουμε βρει την κατάλληλη διατροφή για μας. Να είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες μας και στον τρόπο ζωής μας. Αυτό μετρά πάρα πολύ. Ωραία, είναι και αυτό που λέμε πολλές φορές, πρέπει να είσαι έτοιμος, μετράνε όλα. Δηλαδή, είναι ένα puzzle, εκτός από τη διατροφή, πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Θέλω να μας πεις για μερικές σωστές τροφές που μπορούμε να εντάξουμε στη διατροφή μας, στην καθημερινότητά μας, που είναι και εύκολες στο να τις βρούμε και στο να τις φάμε. Ωραία. Καταρχάς, Χριστό μου, να πούμε ότι είναι πιο σωστό να μην κατηγοριοποιούμε τις τροφές σε σωστές και λάθος. Καλύτερα να τις κατατάσσουμε με βάση τη θρεπτικότητα τους. Πόσο θρεπτικές είναι και πόσο απαραίτητες είναι στον οργανισμό μας. Σίγουρα υπάρχουν οι τροφές που είναι απαραίτητες για την επιβίωση μας, να λειτουργεί σωστά ο οργανισμός μας. Και υπάρχουν κάποιες ομάδες τροφίμων, όπως είναι οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες, τα καλά λιπαρά, τα οποία πρέπει να είναι ενταγμένα μέσα στη διατροφή μας, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες άλλες τροφές, τις οποίες είναι καλύτερα να αποφεύγουμε, όπως η ζάχαρη και το κορεσμένο λίπος, μέσα από τα επεξεργασμένα κυρίως τρόφιμα. Επομένως, αν θέλουμε να τα κατηγοριοποιήσουμε με βάση πιο σωστές και πιο λάθος εισαγωγικά τροφές, θα λέγαμε αυτό. Υπάρχουν και αυτές οι δίαιτες που τις λέτε κάπως χημικές, τις λένε, που τρως μόνο σαλάτα και κρέας και όταν τις σταματήσεις θέλεις να φας ό,τι δεν έφαγες μετά από πριν τόσο καιρό. Ακριβώς, γιατί στερείς στον οργανισμό σου αυτά τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεσαι για να... Που μπορείς να τα εντάσσεις λίγο-λίγο ή ακριβώς με πιο λίγη ποσότητα για να... Ακριβώς. Άρα εγώ θα έλεγα καλύτερο είναι να κρατούμε ένα μέτρο, να υπάρχει ποικιλία στη διατροφή μας. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές τροφές οι οποίες είναι θρεπτικές, αναρρύθμιτες. Αλλά πρέπει να κρατούμε το μέτρο, την ποικιλία και την ισορροπία. Είναι ένα τρίπτυχο που λέω ότι είναι καλό να ακολουθούμε. Θα σε πάω τώρα από το πολύ πρωί, έτσι, γιατί με ρωτάνε, δεν φοράω πάντα, έτσι βάζω κάποια σακάκια λόγω του ότι είμαστε βράδυ εκπομπής σε 9:30 και επειδή ετοιμάζομαι σιγά σιγά για το πρωινό, θέλω να μας πεις το πρωί τι πρέπει να τρώμε. Μου κάνουν και πλάκα από πάνω, γιατί λένε ότι θα κάνω το πρωινό. Πού να φύγει αυτή από το ρίκ και να με βάλουν εμένα, που ξέρεις καμιά φορά, να είναι καλά η κοπέλα, αλλά
θέλουμε να είμαστε λίγο πιο απλοί στην ετοιμασία. Σωστά. Και να κάνουμε προετοιμασίες για το πρωινό. Mm-hmm. Εξάλλου, Κειμενεγάκια από εκεί ξεκίνησε. Τις έκαναν έτσι χιουμοριστικά βιντεάκια και έλεγαν ατάκες. Γιατί ήταν ευχαριστή, αλλά τελικά μετά η Μενεγάκη τους έκανε όλους ό,τι ήθελε. Μάλιστα. Σε εισαγωγικά, γιατί την έχω γνωρίσει. Και αν τη γνωρίσεις από κοντά, καταλαβαίνεις πόσο έξυπνη γυναίκα είναι. Δηλαδή, με το που θα σε κοιτάξει, δεν μπορείς να της πεις ψέματα, μπορείς να της πεις τα πάντα. Μάλιστα. Έτσι, γι' αυτό, πέραν της πλάκας που είπα για το πρωινό, απλά θα αρχίσουμε να αναλύουμε για το πρωινό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. λέμε για την Μενεγάκη, θα φταρνίζεται η γυναίκα. Είναι μεγάλη δασκάλα αυτή. Ναι. Και είμαι και τυχερός που την έχω γνωρίσει. Ωραία. Και έχουμε πει και τόσα πράγματα. Ωραία. Μακάρι να είναι καλά. Μπράβο. Και για να συνεχίσω από το πρωινό που ξεκινήσαμε, θέλω να μας πεις λίγα σωστά πράγματα που μπορούμε να βάζουμε ή στο σάντουιτς ή πριν πάμε στη δουλειά, αλλά και οι νοικοκυρές ή οι γυναίκες που βγαίνουν από το σπίτι για να πάνε στη δουλειά και θα αφήσουν τα μωρά τους στο σχολείο. Ποιο είναι ένα ωραίο, σωστό, ιδανικό πρωινό? Ωραία. Σίγουρα πάντα ξεκινάμε από το τι αρέσκεται στον καθένα, τι γεύσεις προτιμά. Σίγουρα αν προτιμούμε κάτι σε σάντουιτς, πρώτα ξεκινάμε από το είδος του ψωμιού. Προτιμότερο να παίρνουμε ολικής αλέσεως ή πολύσπορο ψωμί. Ναι, αυτό είναι και ωραίο το πολύσπορο. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη. Πιο υγιεινά από το άσπρο, το επεξεργασμένο ψωμί. Παίρνουμε τις φυτικές μασίνες, πάρα πολύ σημαντικό. Μας κρατάει περισσότερο χορτάτους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σαν γέμιση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι σε άπαχο αλλαντικό, να το πούμε, σε κρέας, όπως είναι η γαλοπούλα, βραστή, καπνιστή, λίγη λούντζα, καθαρό κρέας. Που τη λούντζα δεν την υπολογίζουν τόσο ότι είναι καθαρή, είναι, αλλά είναι πιο καθαρό κρέας, σίγουρα, από το χαμ. Από το χαμ. Ναι. Και αποφεύγουμε φυσικά σαλάμια, μπέικον, που είναι αρκετά είναι πολύ πιο βαριά κιόλας. Ακριβώς, έχουν αρκετό κορεσμένο λίπος. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φιλέτο κοτόπουλο. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Το τυρί μας επίσης, το οποίο θα προτιμήσουμε να είναι μειωμένο σε λιπαρά. Τώρα, όσον αφορά τα παιδιά, εδώ είναι λίγο έτσι ένα θέμα όσον αφορά το ψωμί ολικής αλέσεως. Και εμείς προτείνουμε πολλές φορές τη μέθοδο σκάκι, που σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε μία φέτα άσπρο ψωμί και μία φέτα ολικής. Και έτσι γίνεται πιο ενδιαφέρον στα παιδιά. Ουσιαστικά δεν είναι ότι έχει πολύ διαφορά. Έχει διαφορά στον τρόπο που θα τη χωνέψεις. Ακριβώς, αυτό είναι, Χρήστο μου. Δεν έχει διαφορά στις θερμίδες, αλλά στη σύστασή τους. Επειδή πολλοί και πολλές εκεί έξω φίλες μας νομίζουν ότι το μαύρο το ψωμί κάνει θαύματα, απλά είναι πιο εύκολο χώνευτο. Ακριβώς, έχει κάτι περισσότερο. Έχω μάθει τόσο. Μπράβο. Εδώ πέρα. Σίγουρα. Εξετάσεις να με βάλεις να γράψω, κάτι θα. Ωραία, μπράβο σου. Επομένως, αν θέλουμε κάτι σε σάντουιτς, μπορούμε να έχουμε αυτή την επιλογή ή τόνο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, σε κάτι πιο γλυκό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη βρώμη. Την οποία υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές που μπορούμε να τη φτιάξουμε και να είναι πιο ενδιαφέρον. Με γιαούρτι, μπράβο, ακριβώς. Εγώ θυμάμαι όταν ξυπνούσαμε πρωί να πάμε σχολείο, ένα από τα πιο εύκολα πράγματα μας έβαζε γάλα με τριαντάφυλλο και ήταν ό,τι πρέπει. Δεν ξέρω αν μπορούν να το εντάξουν στη διατροφή, αλλά ήταν μέτρο πολύ. Μας έδινε πολύ ενέργεια αυτό, ναι, για όσους το θυμούν. Γενικότερα, αν μας αρέσουν κάποιες γεύσεις, μπορούμε να τις έχουμε στη διατροφή μας, ακόμα και αν δεν είναι ιδανικές. Το τριαντάφυλλο, εντάξει, υπάρχει, έχει αρκετή ζάχαρη η σύστασή του, αλλά μπορούμε με μέτρο, μπράβο, ναι, μία-δύο φορές την εβδομάδα να το προσθέσουμε στο γάλα μας. Ήταν και πολύ της μόδας στην εποχή μου. Ναι, 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 αλήθεια. Τώρα τα θέλουμε έτσι, καφέδες, λάτσε και αυτά. Ναι, έχουν γίνει πιο σύνθετες ναι, αυτά που λέμε τις παγκοσμιοποίησεις που ό,τι κάνουν στην Αμερική, μετά σιγά-σιγά κι εμείς. Ναι, έχεις δίκιο. Άρα τα είπαμε αυτά για το πρωινό. Θέλω να μεταπηδήσουμε στο μεσημεριανό. Πριν από αυτό, να μας πεις και κάτι για το δεκατιανό, έτσι, κανένα φρούτο. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε ένα μικρό σνακ κάθε 2 με 3 ώρες. Μπορεί να είναι ένα φρούτο, λίγο γιαούρτι με λίγο μέλι και καρύδια. Μπορεί να είναι μια μπάρα δημητριακών ολικής αλέσεως.
Εγώ κάνω το εξής λάθος που είμαι σίγουρος ότι το κάνουν και οι τηλεθεατές και οι τηλεθεατρίες, ότι περιμένουμε να πεινάσουμε, να σκάσουμε της πείνας και να πέσουμε με τα μούτρα στο φαγητό και να φάμε περισσότερο από αυτό που χωράει το στομάχι μας από τη βιασύνη να φάμε και επειδή πεινάμε. Και μετά καθόμαστε και λέμε, τι έκανα, δεν έπρεπε να φάω τόσο πολύ. Αυτό ισχύει, το έχω παρατηρήσει σε αρκετά άτομα να συμβαίνει. Εντάξει, είναι εδώ που λέμε ότι χρειάζεται οργάνωση και προγραμματισμός. Όταν γίνει μία, δύο, τρεις φορές μετά θα δεις ότι θα το έχεις ανάγκη να παίρνεις ένα σνακ ή ένα γεύμα. Ένα σνακ μπορεί να μας σώσει από πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και ρυθμίζει και το σάχαρο στο αίμα με αποτέλεσμα να έχεις και περισσότερη ενέργεια. Είναι πολλοί παράγοντες που βοηθάνε στο να γίνει αυτό. Ακριβώς. Αλλά αυτό που είπες, μας είπες και εύκολες λύσεις. Δηλαδή να παρέχεις ένα γιαούρτι με λίγη βρώμη και αν δεν μπορείς βρώμη να βάλεις λίγο. Σωστά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και δημητριακά. Απλά φτάνει να είναι καλή ποιότητα. Ακριβώς. Βάζεις τη φαντασία σου. Ναι, ακριβώς. Και πάμε στο μεσημεριανό. Mm-hmm. Ένα έτσι ωραίο μεσημεριανό. Mm-hmm. Σίγουρα λέμε ότι το μαγειρευτό φαγητό είναι η ιδανικότερη επιλογή. Όμως υπάρχουν και αρκετοί τόποι τέλος πάντων οι οποίοι προσφέρουν υγιεινές επιλογές. Επομένως, σημασία έχει να εκπαιδευτούμε σωστά, ούτως ώστε να ξέρουμε τι θα επιλέξουμε εκεί που θα πάμε. Όσον αφορά τώρα στο σπίτι, μπορούμε να κάνουμε πιο υγιεινές τις συνταγές μας, να χρησιμοποιήσουμε έτσι φρέσκα, αγνά υλικά, να μετριάσουμε τις ποσότητες του λίπους μας, το ελαιόλαδο μας, με μέτρο, να χρησιμοποιήσουμε πιο άπαχα κρέατα. Είμαστε και κουζίνα μεσογειακή και έχουμε τόσες ωραίες επιλογές. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Με τόσο ωραία αυτό. Φαγητά και πολλές φορές δεν την εκμεταλλευόμαστε. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι καλό να χρησιμοποιούμε την παράδοσή μας και να προσαρμόζουμε τις συνταγές με βάση και τα σύγχρονα δεδομένα. Γιατί... Βέβαια και οι σύγχρονες νοικοκυρές ξέρουν και πόση ποσότητα να βάλουν, δεν τα κάνουν τόσο με τόσα πολλά λάδια όπως παλιά. Ακριβώς. Είναι σίγουρα ωφέλιμο το ελαιόλαδο, αλλά είναι αυτό που λέω ότι χρειάζεται μέτρο, γιατί μετά πάβει να είναι τόσο υγιεινό. Ακριβώς. Θα έχει σίγουρα αρνητικές επιπτώσεις ή υπερβολή σε οτιδήποτε και αν κάνουμε. Η σούβλα που με ρωτάνε όλοι που κάνουν κάθε Κυριακή σχεδόν όλα τα κυπριακά σπίτια, είναι παχυντική. Όχι, είναι μια καλή επιλογή. Αλλά να μην παίρνεις το κομμάτι που είναι όλο λίπος. Ακριβώς, αυτό θα έλεγα. Και αυτό είναι και το πιο νόστιμο. Ναι. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις ένα πιο άπαχο κομμάτι. Αλλά και πάλι καταλήγουμε στο μέτρο και στη συχνότητα που χρησιμοποιούμε κάτι, που καταναλώνουμε κάτι. Λένε ότι αν τα τρως με πολύ σαλάτα, κάπου ίσως ζυγίζει λίγο την κατάσταση εκεί πέρα. Ναι, γενικά η σαλάτα, τα λαχανικά βοηθούν στο να χορταίνουμε και πιο εύκολα και στην καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών σε κάθε μας γεύμα. Επίσης, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν έτρωγα φακές, μου έλεγε η παλιά μου διευθύντρια, όταν τη σμίγω τη φακή με το, με το γιαούρτι, ότι χάνεται το σίδηρο. Ακριβώς. Που επίσης και αυτό δεν το ξέρω, γιατί το έχουμε ως πράγμα συγκεκριμένο με το που τρώμε τις φακές, θα έχουμε και το γιαούρτι. Όταν τα ενώνεις αυτά τα δύο, χάνεται το πολύ το σίδηρο που έχουν οι φακές ως... Ακριβώς. Υπάρχουν κάποια θρεπτικά συστατικά που λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Ένα λεπτό. Τις κουβέντες σας τις ακούμε και εμείς θέλετε να έρθείτε να είμαστε σπίτι εδώ πέρα. Αν είναι έρθείτε να είμαστε σπίτι και εμάς. έλα κοντά εσύ, έλα λίγο από εδώ να μην περάσεις μπροστά από τις κάμερες. Είναι η βοηθός μου. Έλα λίγο... Αλλά είδες για να δούνε πώς τους έχω. Έλα, παίρνω αγάπη μου. Κανονικά μην τρέπεσαι. Έλα από εδώ. Έλα κανονικά. Έλα. Όχι, έπρεπε να έρθεις με τον καφέ να δούνε πώς σας έχουμε εδώ πέρα. Είναι και ψυχολόγος, είναι και η βοηθός μου. Ωραία. Και φοράει και την μπλούζα μου από μέσα για να μην τη συγχύζουμε, γιατί έχει πολύ κόσμο που δουλεύει εδώ στο κανάλι. Πες ένα γεια στους τηλεθεατές, αλλά μιλάτε όλη την ώρα εκεί πέρα. Δεν μας αφήσετε σε ησυχία να πούμε και τίποτα, ρε παιδιά. Άνοιξε λίγο τη φανέλα να τη δείξουμε. Είναι επειδή με αγαπάει πάρα πολύ και έχει και ένα σύν ότι είναι και ψυχολόγος, άρα μας λέει και κάποια ψυχολογικά που έχουμε. Ωραία. Πώς περνάς, έλα λίγο κοντά να ακούγεσαι. Πώς νιώθεις που είσαι εδώ. Τέλεια. Μια χαρά. Μας τρελάνετε εκεί πέρα. Πιάσετε την κουβέντα, δεν θα μας αφήσετε να κάνουμε την εκπομπή. Φρόνημα και θα τα πούμε σε λίγο. Αυτά έχουμε. Μιλάνε όλη την ώρα. Αυτά συμβαίνουν. Ναι.
Όταν έρθει κάποιος εδώ πέρα όμως νιώθει άνετα, γιατί είναι πιο οικογενειακό το κλίμα και αυτό φαίνεται και από τους καλεσμένους. Ναι, αλλά μπήρει όλη την ώρα, πόση ώρα να μιλάνε εκεί πέρα. Έχουμε 5 λεπτά για να συνεχίσουμε την όμορφη κουβέντα που ξεκινήσαμε. Και είδες πόσες πράγματα έχω μάθει κι εγώ, δηλαδή πάντα το θυμάμαι αυτό. Και είναι τόσο ωραίος ο συνδυασμός, αλλά χάνεις το σίδηρο. Ούτε πως είπα να μην μιλάς εκεί πέρα, ρε παιδιά, πω. Και φαντάζομαι μιλάς και μόνη σου, γιατί άλλη κοπέλα δίπλα σου που μας βοηθάει με τα ρούχα δεν μιλάει. Την ακούω από εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι, είναι αυτό που έχεις πει, Χρήστο μου, ότι χρειάζεται να ενημερωνόμαστε σωστά, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και κάποιες διατροφικές ελλείψεις. Και είναι κρίμα, γιατί η παράδοση μας, η διατροφή μας είναι τόσο πλούσια, που πρέπει να γίνονται και κατάλληλοι συνδυασμοί για να εισπράττουμε τα σωστά θρεπτικά συστατικά. Επίσης, ο τόνος πάει πολύ με τις φακές. Είναι καλός συνδυασμός. Είναι καλός συνδυασμός. Ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνδυασμοί, οι οποίοι ενισχύουν κιόλας τη δύναμη κάποιων τροφίμων. Για παράδειγμα, στις φακές που έχουν σίδηρο, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο λεμόνι, ένα ποτήρι χυμό που έχει βιταμίνη C μέσα, η οποία ενισχύει το σίδηρο, την απορρόφηση του σιδήρου ουσιαστικά. Και τα φρούτα, το κεφάλαιο φρούτα που πόσες φορές μας έλεγαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας ότι πρέπει να τρώμε φρούτα, φρούτα. Mm-hmm. Και εμείς προτιμάγαμε τις σοκολάτες και τα σνάκτα πιο απαγορευμένα που βρίσκαμε πιο εύκολα στο περίπτερο. Είναι το θέμα να συνηθίσεις. Αυτό πιστεύω, να συνηθίσεις τη γεύση και μετά θα δεις ότι θα αναζητάς τα φρούτα. Και πάλι με μέτρο, έτσι, γιατί τα φρούτα δεν σημαίνει ότι επειδή είναι υγιεινά πρέπει να τα καταναλώνουμε με αλόγιστη χρήση. Ναι, γιατί έχουν και πολύ ζάχαρη. Έχουν σάκχαρα, ναι, και εξαρτάται πάντοτε από την κατάσταση υγείας του καθενός. Δηλαδή, αν μιλάμε για κάποιο άτομο το οποίο είναι διαβητικό, θα χρειάζεται να περιορίσει την ποσότητα του ανάλογα με τις ατομικές του ανάγκες, σίγουρα. Το ιδανικό βραδινό, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλούς μύθους. Εγώ ξέρω από την δική μου κατάσταση, όταν ξεκινήσω να κάνω μια διατροφή, είναι ότι σου βάζει και κρεατικό μέσα. Απλά νομίζω σου βάζει πιο λίγη ποσότητα και πιο ενισχυμένη σαλάτα. Αλλά και πάλι και αυτό με μέτρο. Σίγουρα. Και επίσης πολλοί λένε στο εξωτερικό ότι όσο πιο νωρίς φας και πέσεις για ύπνο μετά από κάποιες ώρες διαφορά, τόσο πιο καλή γίνεται και η χώνεψη ουσιαστικά. Δεν έχει να κάνει οι θερμίδες, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και αν καταναλώνονται, μετράνε στο σύνολο, έτσι. Δηλαδή, αν φάω το γεύμα μου το κύριο το βράδυ, δεν σημαίνει ότι θα πάρω βάρος. Σημασία έχει συνολικά πόσες θερμίδες προσλαμβάνω. Απλώς αυτό που λένε είναι ότι έχω καλύτερο ύπνο λόγω του ότι χωνεύω καλύτερο το φαγητό όταν το λαμβάνω νωρίς το βράδυ. Είναι όσο πιο πολλές ώρες έχουμε περιθώριο για να γίνει η χώνευση, τόσο το καλύτερο. Έχεις να μας δώσεις 1-2 tips για εμάς που θέλουμε να ξεφουσκώσουμε λιγάκι, που το έχουμε παρακάνει τώρα τις γιορτές, που μας έχουν περάσει. Λέω τώρα, λες και είναι ήταν χθες, έχει περάσει ένας μήνας και κάτι. Ωραία. Ουσιαστικά πρέπει να μπει μια ισορροπία, ένα μέτρο στις διατροφικές μας συνήθειες. Καλό είναι να ξεκινήσουμε με μια έτσι σε εισαγωγικά αποτοξίνωση, που τι σημαίνει αποτοξίνωση στη δική μας περίπτωση. Αφαιρούμε λίγο ζάχαρη, γλυκά από τη διατροφή μας και εστιαζόμαστε στις πιο φυσικές τροφές. Καταναλώνουμε από όλες τις ομάδες τροφίμων, φροντίζουμε να παίρνουμε τα φρούτα και τα λαχανικά μας μέσα στην ημέρα. Σίγουρα βάζουμε έτσι ένα πρόγραμμα στα γεύματα μας, να τρώμε κάθε 2 με 3 ώρες. Να είμαστε σωστά ενυδατωμένοι, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η ενυδάτωση. Να πίνουμε πολύ νερό. Σίγουρα. Που μας λένε πολλές φορές να βάζουμε και λίγο λεμόνι φρέσκο. Ναι, βοηθάει. Πόσο βοηθάει αυτό? Βοηθάει ουσιαστικά στην αποτοξίνωση, του οργανισμού μας. Αλλά και πάλι ο οργανισμός μας έχει από μόνος του την ικανότητα να
να αποτοξινώνεται και να γίνονται κάποιες διεργασίες οι οποίες βοηθούν σε αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι γι' αυτό με το νερό και το λεμόνι. Αυτό κι αν είναι μύθος. Mm-hmm. Ότι να σηκώνεσαι, λέει, το πρωί να πίνεις 2-3 ποτήρια με λεμόνι και ότι θα κάνεις θαύματα. Πόσα έχουμε ακούσει γι' αυτό. Είναι μύθος αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα χάσεις βάρος επειδή βάζεις λεμόνι στο νερό σου. Γι' αυτό και εγώ επιμένω καμιά φορά είναι πρέπει να κάνουν την κίνηση και να πηγαίνουν στους ειδικούς. Σωστά. Ή και σε σένα που πολλές φορές μετά από γιορτές, καταστάσεις σου έρχονται εκεί πέρα και ζητάνε από σένα να τους κάνεις τα θαύματα, τα μαγικά. Τα μαγικά και δεν υπάρχουν γίνεται. Μαγικά. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μαγικά. Χρειάζεται προσπάθεια και υπομονή και σιγά σιγά. Δηλαδή, πείσμα. Δηλαδή, ακριβώς. Αν πεισμόσουν με σωστά πράγματα. Σωστά. Και υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές. Mm-hmm. Δηλαδή, για κάποιους που δουλεύουν, μπορεί να πάνε ακριβώς. σε συγκεκριμένα μαγαζιά που. Mm-hmm. παρέχουν τρόφιμα ή έτοιμα φαγητά και να πάρουν σωστό φαγητό από άποψη διατροφής. Ακριβώς. Θα έχει πάρα πολλές επιλογές. Πλέον ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και είναι αυτό που λέω, είναι κρίμα να... τέλος πάντων, να μην μπαίνουμε σε κάποιες αλλαγές οι οποίες θα μας βοηθήσουν και θα μας βοηθήσουν όχι μόνο στη διαχείριση του σωματικού μας βάρους, αλλά και γενικότερα στο να αισθανόμαστε και να φαινόμαστε πιο καλά. Εγώ ήξερα μια περίπτωση, μια φίλη μου που πήγαινε σε γνωστό φούρνο που είχε φαγητά mm-hmm. και έπαιρνε κοτόπουλο με λαχανικά για να κάνει διατροφή, αλλά όταν έμπαινε μέσα και της έδινε η μυρωδιά από τα American Cookies, εκεί άμεσως έστριβε, έπαιρνε και από αυτά, έπαιρνε, λέω, τι κάνεις στη διατροφή, πάρε ό,τι θες, της λέω, αφού τρως και τα μπισκότα εκεί πέρα, τα αμερικάνικα, αυτά τα ωραία. Υπάρχουν παντού οι πειρασμοί, σημασία έχει να είναι τόσο δυνατόν το κίνητρο μας. Ναι. Που να μας κρατήσει σταθερούς και αν ξεφύγουμε και λίγο να επανέλθουμε. Δηλαδή σίγουρα. Είναι ανθρώπινο. Ναι. Και φαντάζομαι εσύ τους δίνεις πάρα πολλές επιλογές, mm-hmm. σε ψυχώνεις, σε βλέπουν και έτσι ευχάριστοι, γιατί είναι σημαντικό όταν πας σε ένα ειδικό να είναι ευχάριστος. Εμείς, μιας και είπαμε για τα ευχάριστα, mm-hmm. θέλω να σε ευχαριστήσω και να μας ξανάρθεις όποτε θες. Και εγώ ευχαριστώ. Εδώ οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, να το κανονίζουμε. Είσαι τόσο ευγενική και ευχάριστη στο λόγο. Ξέρω και τον άντρα σου είναι εξαιρετικό στη δουλειά του. Χάρηκα που ήρθες. Εύχομαι να σε ξαναδώ. Εύχομαι να πέρασες καλά. Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ. Καλά. Η χαρά ήταν δική μου. Λοιπόν, για όλους εσάς που είστε εκεί και για όλους εσάς που είστε εδώ, τους συνεργάτες μου που μας βοηθάνε, τους συνεργάτες μου που πολυμιλάνε την ώρα που κάνει ο παρουσιαστής εκπομπή, αλλά τα αντιμετωπίζω όλα με χιούμορ και πρέπει να χαμογελάμε. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να έχουμε, πρέπει να δίνουμε ένα χαμόγελο αληθινό, πρέπει να λέμε αληθινά πράγματα, πρέπει να χαμογελάμε και να είμαστε εύστοχοι και σε αυτά που κάνουμε και σε αυτά που δίνουμε και σε όλα. Εγώ θέλω να σας πω καλή συνέχεια, καλό βράδυ, φιλιά πολλά από μένα, ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη με μια άλλη έτσι εξαιρετική εκπομπή που θα δείτε και θα σας αρέσει. Φιλιά πολλά, γεια σας.